Ξεκινάμε, έλα, ξεκινάμε εσύ και... Τι κάνεις ρε, έχεις κοινήσει το βίντεο. Πες εσύ. Ρε, έχουμε 35 λεπτά, κάνει ανακατασκευές. Βγάζει μπλούζα από εδώ, πάει από εκεί, βγάζει. Δηλαδή έβγαλε το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των εποχών, τον κούνησε λίγο το Λίο, το Μέση. Μην ξεκινήσετε στα σχόλια να σκοτώνεστε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της Ντοπιέτα. Βιντεάκι, δεν πειράζει, θα σου ξεκινήσουμε έτσι. Όχι, σε καθόλου. Όχι, δεν υπάρχει άνθρωπος. Όχι, ρε γάμο. Έχουμε χάσει τρία καρφιά εδώ κάτω. Το βρήκαμε. Α, βρήκαμε το πρώτο καρφί. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Η επιστροφή είναι για εσάς, δεν είναι για εμάς. Εμείς έχουμε επιστρέψει νωρίτερα, αλλά ένα βίντεο δεν μας αφήνει να το κάνουμε upload. Που ήταν ωραίο με κουιζάκια, φοβερό που παίξαμε εγώ και ο Παϊδά. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ή δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό το βιντεάκι δεν έχει ανεβεί. Τόσο τείχος έχει γίνει. Τη μάνα που σας γέννησε καθήκες. Άμα αυτός ο τείχος είχε μελιά, πιστεύεις ότι θα γίνονταν εδώ μέσα. Ξαναμπήκαμε λοιπόν στο στούντιο, πρωινό γύρισμα έτσι από τα ωραία αυτά που μας αρέσουν. Αυτά ναι, μας αρέσουν, δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Δρόμος λοιπόν προς τον Κουβά. Εδώ η αγαπημένη σας εκπομπή. Τα δύο, τον έναν αυτό χρόνο. Γύρνα. Γύρνα να με βλέπεις φάτσα. Καλά, με βλέπεις φάτσα εκεί. Πώς είναι, δεν σε βλέπω φάτσα εκεί. Εκεί με βλέπεις φάτσες εδώ βέβαια. Ναι βέβαια, αφού είπα απέναντι μου χάτσες ακριβώς. Για κάτσε άλλες. Δεν έχω ένα δίκιο. Όχι, αλλά... Να το φάτσα, σε βλέπω. Πάμε. Πάμε. Ήρθα. Λοιπόν. Λοιπόν, ήρθε. Άρα, αυτό το βίντεο είναι επιτυχιακό γιατί είναι και ένας χρόνος του πιέτα. Δεν υπάρχουν επιτυχιακά βίντεο. Βέβαια, πέρσι είχαμε ανεβάσει το πρώτο βίντεο Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου. Εμείς μέσα Νοέμβρη θυμηθήκαμε το κλείσαμε ένα χρόνο. Έχουμε κανένα θέμα. Εδώ τα σύνδεδα της δουλειάς λοιπόν, του Πέτα, της σημερινής του δουλειάς γιατί... και προσωπικής έτσι, εργασίας. Λοιπόν, μπήκαμε στο στούντιο, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στην Ντοπιέτα και επίσημα και με τον Πέτα. Καλώς ήρθατε. Καλά, λοιπόν, επειδή είχαμε ένα βίντεο, βλέπετε κάτω εδώ στην οθόνη, είναι η ιστορική μπλούζα Δόξα Βόλεγα, την οποία μας την έδωσε ο Οδυσσέας. Την είχαμε παρουσιάσει στο προηγούμενο βιντεάκι, που το οποίο δυστυχώς δεν μας αφήνει να το κάνουμε upload. Θα δούμε όμως τι θα γίνει αυτό. Θα το φτιάξουμε. Το κουιζάκι είναι φοβερό. Θα το φτιάξουμε. Δόξα Βόλεγα, ιστορική ομάδα, παίζει στο τοπικό της Δράμας. Πέρυσι βγήκε πρώτη στον όμιλο, πήρε το κύπελο το ΕΠΣ. Δράμας βεβαίως, νταμπλούχος ομάδα. Δυστυχώς όμως τα play-off έχασε και δεν ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Φέτος είναι στη δεύτερη θέση του Εθνολογικού Πίνακα και παλεύει για, έτσι, για να πάει πάλι στα μπαράζ, μήπως ανεβεί Γάμα Εθνική. Φοβερή ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Όντι. Έτσι είναι η ζωή. Για πες τώρα, Πέτα, τι γίνεται. Έτσι είναι, με το Λόφτι, εμείς παλεύουμε να ανεβούμε. Αλλά τουλάχιστον κρατάμε την κατηγορία. Το Λόφτι έχει ξεκινήσει άσχημα φέτος. Αλλά αν θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να πούμε, δεν είναι η καλή αρχή. Αλλά παίζω ένα ποδόσφαιρο. Να πω μια γρήγορα, μια story time που είμαστε. Δεν θυμάμαι πότε. Χρονιά δηλαδή, γιατί δεν τα έχουμε τις χρονιές, να ξέρεις, χάνω. Είναι η χρονιά του υποβασμού. Νομίζω ναι. Το 19-20 είναι. Ξεκινάμε πρώτο μάτς. Βίδα τοπικό το λέω. Βίδα τοπικό, πάμε μέσα στο Μύθικα 0-3. Ξεκινάει η κουβέντα. Δηλαδή, αν ανέβουμε Α τώρα δηλαδή. Τι θα κάνουμε το γήπεδο. Το γήπεδο θα κάνουμε, πού θα δηλώσουμε να παίξουμε και τα είπα. 0-3 και είχαμε. Δεν είχαμε άλλη νίκη. Δεν ξαναπήρε νίκη, είχε μόνο ισοπαλίες. Καλό. Η εικόνα δεν ήταν κακή, δεν ήταν απογοητευτική, αλλά η ομάδα έφτασε να παίξει μπαράζ. Γιατί είχε δεν σου παλίζει, δεν βγήκε τελευταία. Έπαιξε παράδειγμα του Λεπενού. Η οποία, ο οποίο άρχισε ο Λεπενού είναι αλφα τοπικό πλέον. Να πούμε και αυτό. Και στέκεται καλά. Βέβαια στο αλφα τοπικό έτσι να το αναλύσουμε λίγο. Μια γρήγορη κουβεντούρα τώρα αφού το ανοίξαμε το τοπικό τραπέζι. Ένα δέκα φεδάκι είμαστε. Μπράβο, Παναγρυνιακό πάει τάπα. Έκανε πρώτη ήττα ένα 5, νομίζω ένα 5 από τον Αφρακτιακό Σταρά και έχει κάνει 6-6 τώρα. Μπράβο. Μεγάλο διπλό στο δοκίμιο του Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Οκ, οκ. Πάμε λίγο πιο τοπικά, πάμε λίγο και στη μεγάλη διπλό. Πόσο πιο τοπικά. Του νομού, αφού η κουβεντούλα έχει κάνει. Όχι, δεν το ναι, τάπα. Θα φτάναμε λοιπόν σε αυτή τη ρίδα. Σε φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Πανατολικό. Δεν νομίζω ότι αξίζει παραπάνω από να αναλύσει τώρα τα δεδομένα του φετινού Πανετολικού. Τα αποτελέσματα τα λένε όλα. Τα αποτελέσματα τα λένε όλα. Ακούγονται πολλές φήμες. Ακούγονται. Φημολογίες ότι η ομάδα θα πάει σε άλλα χέρια. Ακούγονται πολλά. Ακούγεται ότι η ομάδα ότι μάλλον θα έχουμε αλλαγές πολλές, ότι θα έχουμε διοικητικές αλλαγές. Ό,τι. Δεν είναι κρυφό ότι ο Κουστούλας είναι εδώ στην ομάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι φάνηκε με τον. Πώς το λένε το. Με τον Καμίνσκι. Με τον Καμίνσκι ο οποίος
δεν. Τώρα τι απαντεώνες είναι αυτός, δεν ξέρω βέβαια. Μπορεί να ήταν μεγάλος απαντεώνας, τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα η ομάδα δείχνει σαν να μην έχει διοίκηση, σαν... Πραγματικά δεν ξέρω, όχι ότι θέλω να κατηγορήσω, δεν είναι ένα βίντεο το οποίο θέλω να κατηγορήσω τη διοίκηση, αλλά φαίνεται ότι ο Πανετολικός είναι μια ομάδα που παλεύουν 11 ποδοσφαιριστές και ένας προπονητής. Αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι είναι θέμα διοίκησης του Πανετολικού, τέλος πάντων είναι πιο... Άλλαξε προπονητή. Άλλαξε προπονητή, ομάδα έχει κάνει... Τα αποτελέσματα δεν άλλαξαν. Εντάξει, δεν ξέρω πώς γίνεται μια ομάδα να κάνει τα ίδια λάθη επί πόσα χρόνια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα λες δευτεροί προπονητές. Να, δεν μπορώ να δώσω ευθύνη στο Σούρερ. Μα δεν είναι ο Σούρερ, τόσα χρόνια αν γίνονται τα ίδια λάθη έχει να αλλάξει τόσο προπονητές. Αυτοί που τον έφεραν είναι, δεν είναι, αυτό είναι το λάθος. Θα μου πεις οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που σου έφεραν τον Αναστασίου και είδες ένα ωραίο ποδόσφαιρο για 1,5 χρόνο. Ωραία. Αφού λοιπόν δεν κρατήσαν τον Αναστασίου, γιατί ο Αναστασίου ήταν, είδαμε μια πολύ, πολύ κακή μπάλα του Πανετολικός και άσχημα αποτελέσματα σε ρίτες και σουπαλίες κτλ. Ωραία. Διώξε τον Αναστασίου, φέρε έναν όμως σαν τον Αναστασίου. Φέρε έναν γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας. Στο σήμερα, λοιπόν, ήρθε ο Πετράκης. Ο άνθρωπος κερδίσαμε τον Βόλο 2-0. Λες ότι με φοβερή εμφάνιση. Εγώ λέω Ευρώπη, προλαβαίνουμε κάποια στιγμή. Ναι, είναι αισιοδοξία ότι ήταν ο Πετράκης, ήταν ρε φίλε φοβερό σε Γιάννα. Νομίζω τα έβγαλε Ευρώπη. Και ο καημένος άνθρωπος έχει βελτιωθεί εικόνα, εντάξει, σίγουρα. Τα έβγαλε Ευρώπη, ήταν Γιάννα. Τα έβγαλε Ευρώπη, είναι η αισιοδοξία ότι θα αλλάξουν όλα. Αλλά δεν ήταν το πρόβλημα ο Σούρερ. Μετά πα ατρόμητο. Ίσως ο Σούρερ πάει σε κάποια ομάδα και τον δει. Εντάξει, ναι, ο άνθρωπος ναι. Δεν είναι γνώστη. Ίσως, ναι, δεν μπορούσε εδώ. Υπήρξε, ας πούμε, 2 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, πολύ διαφορετικές εποχές τότε. Δεν είναι και αφού πήγαμε στο Γιαννάκη του Αναστασίου, πάμε και στην Κηφισιά η οποία. Κηφισιά φοβερή. Κηφισιά. Για πρώτη χρονιά. Αν και πιστεύω ότι δεν έχει το ρόστερ και ότι θα είναι μια από τις ομάδες που θα παλέψει για την παραμονή. Μαζί με Πανετολικό Γιάννα. Πανετολικό Γιάννα, Βόλος και Φυσιά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ωραία. Με Βόλου Πανετολικό να δείχνουν ότι έχουν παρατήσει. Ότι. Βόλος Πανετολικό. Ο Βόλος δείχνει ότι τα έχει παρατήσει εντελώς. Ο Πανετολικός αγωνιστικά δείχνει ότι δεν τα έχει παρατήσει. Δεν μπορεί. Διοικητικά όμως είναι αυτό που λέγαμε πριν που είχαμε μια κουβεντούλα ότι έχουμε ακούσει τα πάντα στα Ρήνια από φήμες. Γι' αυτό και εμείς τα λέμε σαν φήμες, δεν επιβεβαιώνουμε κάτι. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο μέσα στην ΠΑΕ. Ναι, αλλά οπότε θα αφήσω όπως του λες, έχουμε αυτά τα παρατήσει. Θα τα δώσω αλλού, μιλάει να δώσω την ομάδα. Εντάξει, τώρα μην κουραστεί ο άνθρωπο. Άλλο λέει θα στάξει χρήμα, λέει να κρατήσει την ομάδα του χειμώνα και θα φύγει μετά. Άλλο θα στάξει χρώμα και να στάξει χρήμα. Τα πάντα έχουμε ακούσει. Ναι, γιατί να στάξει χρήμα και μετά να αναφύσει. Γιατί να χαλάσει το χρήμα. Αυτό ακριβώ. Τέλος πάντων, ας πάμε τώρα στην Κηφισιά η οποία χει στην ΑΕΚ, με την ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ, χει με στον Άρη. Χει με στον Άρη, νομίζω. Ναι, κέρδισε τον Ατρόμητο. Εντάξει, η Κηφισιά. Μάλιψε βαθμούς. Η αλήθεια είναι ότι έχει ρόστερ β' εθνικής. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αλλά μάλλον δεν τον πάρει τον Ατρόμητο. Τον πάρει τον Ατρόμητο. Τον πήρε τον Ατρόμητο. Είναι για να έχει τον είπαμε. Ο οποίο, όπω είπαμε και. Πέφτει από τον Ακρόπολη και βρίσκει πρωτοφόρο. Ναι, ναι. Φοβάμαι, εντάξει, είναι για αυτέ τι. Είναι μανούλε αυτέ τι φάσει ο Αναστασίου. Αλλά μέχρι εκεί νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να. Όπω είναι τον Πανετολικό, φάνηκε ότι μέχρι ένα σημείο δηλαδή μέχρι να είχε το κρατήσει. Ναι, ναι. Ένα ταβάνι μέχρι εκεί. Για ταβάνι ο Πανετολικό. Βέβαια, αυτό πρέπει να παραδεχτούμε για τον Πανετολικό και είναι το τελευταίο σχόλιο. Είναι ότι έκανε πολύ κακό η εποχή Καμίνσκι εντός εισαγωγικών στον Πανετολικό. Αγωνιστικά, διοικητικά, ο Πανετολικός, δηλαδή ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με την ελπίδα ότι θα στάξουμε χρήμα και θα τα αφήσουμε όλα. Ο κάθε παίκτης μπορεί να σκέφτηκε ότι εγώ γιατί να κάτσω να παλέψω εφόσον το καλοκαίρι δεν θα ανανεωθώ. Εντάξει, γίνανε πάρα πολλά λάθη. Έπρεπε να κρατήσει. Αρχικά ο Κορνέλιος που έφυγε πες ότι δεν μπορεί να το κρατήσει. Πρωταθλητής της Σουηδίας με τη Μάλμο και βασικός όλα τα μάτς. Σας έκανε εύκολο για μεγάλη ομάδα. Άνετα, εγώ το πιστεύω. Το 5 σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Έπαιζε. Άνετα, το Κορνέλιος σίγουρος. Ο Λάρσον. Ήρθαν να μείνει. Ήρθαν πολλοί παίκτες και έφυγαν αρκετοί, πιστεύω. Σούφιο Φλόρες. Ναι, το ότι έφυγαν αυτοί δεν τους ήθελαν οι Καμίνσκι. Ήρθαν παίκτες που ήθελε οι Καμίνσκι. Στο τέλος έφυγαν οι Καμίνσκι και έμπλεζε με τους παίκτες. Και οι παίκτες που ήρθαν από τον Καμίνσκι φαίνεται ότι δεν εκτιμούνται ιδιαίτερα τώρα ναι, στο ρόστερ. Τώρα. Τώρα, αυτά που λέμε εμείς είναι αυτά που σκέφτεται και το ξαναλέω έτσι γιατί μπορεί εκεί έξω όσοι ακούν το βίντεο. Εμείς οι δύο είμαστε δυο απλά παιδιά, πάμε πίνουμε καφέ, μιλάμε με τον απλό τον κόσμο
και ό,τι λέμε στην κουβέντα, δηλαδή το απλό κόσμο, το φέρνουμε σε εσάς εδώ. Ο καθένας όμως μπορεί να μας πει. Ναι. Εγώ έχω αυτόν ο οποίος μου λέει. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ακούσατε από εμάς ότι ισχύει κάτι απόλυτα. Εμείς λέμε απλά την άποψή μας. Η άποψή μας είναι ότι όπως βλέπουμε αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά. Ο Βόλος δεν πάει καλά. Τα Γιάννενα δεν πάνε καλά μέχρι στιγμής όπως τα βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η Κηφισιά το παλεύει. Νομίζω ότι ήταν. Και πολύ περισσότερο από την Πόρη. Το ότι δεν πήρε το χ στον Αντρόμητο και είδα τον Αστέρα ήταν για μένα το χειρότερο. Είναι η χειρότερη στιγμή τη σεζόν φέτος από όλα τα παιχνίδια. Είναι η ήττα από τον Αστέρα. Σε πιο κομβικό σημείο, αν έχει πάρει εκεί του 9 βαθμούς και πες κερδίζουμε και την Κηφισιά, ξέρεις τα όνειρα τα ωραία, ήσουν 12. Πολύ διαφορετικό από το να κερδίσει την Κηφισιά. Αν την κερδίσει, που είναι το πιο κομβικό μάτι τη χρονιά, αν πάρει διπλό η Κηφισιά, δεν πάει να μου πείτε ότι θέλετε μετά ο Παναθηναϊκός, δεν κάνει τέτοιο. Τέτοιες νίκες που μακάρι να είναι αυτό το βίντεο ένα σαν τα άλλα που κάνουμε τα χιουμοριστικά και να πει ότι δεν κάνει τις νίκες και κάνει 7 συνεχόμενες. Μακάρι. Μακάρι η ομάδα να με. Αντιμετωπίσετε, σαν ρόστερ δεν είναι κακός. Ο Μπέος κατάφερε αυτό που ήθελε, βγήκε ξανά δήμαρχος 4 χρονάκια. Και εκεί φαίνεται η λευκή πετσέτα. Εκεί λευκή φαίνεται πετσέτα. Πραγματικά λευκή πετσέτα. Ο Βόλος είναι. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει χειρότερο μάτι του Παναθηναϊκού, αυτό είναι ο Βόλος. Ωραία, αφήστε να ανέβει μία από τον Ολυμπιακό η νίκη που είναι ιστορία τουλάχιστον και γίνει και κόσμο και δεν πηγαίνει σε ένα άδειο γήπεδο να βλέπει. Δεν ξέρω αν πάει κάποιο. Είχε αύξηση λέει στα εισιτήρια πέρυσι ο Βόλος. Είναι αφού πήγαν οι μεγάλες ομάδες. Είχε 14 φέτος εισιτήρια ο Βόλος. Αντί για 17. Εντάξει. Είναι ντροπή δηλαδή να βλέπει ένα γήπεδο. Παίρνει αρκετά. Πάνω από 20 σίγουρα. Πάνω από 20. Πώς τέλος πάντων, μπορεί να, να παίρνει 5. Για να βλέπει πάντα άδειο. Μόνο το πάνε εκτός έδρας. Ναι. Είναι ντροπή. Σκέψει δηλαδή να πηγαίνει κάθε αγωνιστική στην Everton και να βλέπει ένα γήπεδο άδειο. Όχι επειδή έχει τιμωρία, επειδή δεν έχει φιλάθλους. Δεν έχει φιλάθλους. Όχι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Για το προϊόν είναι τραγικό. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να προχωρήσουμε. Γιάννα Χάλια. Σέρες. Έτσι, σέρες φοβερές. Ωραίος ο Γκαρσία. Καλό ο Γκαρσία. Εντάξει, έχει τη στήριξη του Γκαρσία του Μπάουκ. Τα Σέρας λοιπόν, θα τα δούμε και μπορεί, αλλά έχουμε κάνει παρουσία για τον Βόλακα, ναι, βεβαίως. Έχουμε κάνει. Οπότε θα το δουν αυτά τα βίντεο τα Βόλια και θα πούνε, όπα εδώ πέρα τι είπες τώρα για τον Πάο, τι είπες για τη Σέρα. Του Ιβάν. Ο Ολυμπιακός. Α, θα φτάσουμε εκεί, γιατί είπα Ιβάν τώρα και πήγα να σχολιάσω τα 4 παραγεγούγα. Θα φτάσουμε. Πάμε, επόμενη ομάδα μετά, να ανέβουμε μετά Τρίπολη τα υπόλοιπα. Εντάξει, Τρίπολη νομίζω είναι μια. Δηλαδή θα βγάλω πολύ κακή, ας πούμε, μετά το μεταξύ μας παιχνίδι. Πάλι μια ομάδα που παίζει αντιπαθέστε το ποδόσφαιρο. Αντιπαθέστε το ποδόσφαιρο φέτος πραγματικά. Αλλά παίρνει αποτέλεσμα. Εντάξει, το ίδιο θα πω και εγώ γιατί είδα το μάτς με τον Ολυμπιακό που μέτρησα κάποια στιγμή 9 παίκτες μέσα στην περιοχή. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Βάλανε εδώ πέρα κατά λάθος γκολ και κερδίσανε. Δηλαδή. Από τα χειρότερα μάτια που έχω δει ποτέ. Παρόλο που την είχε σε εκτίμηση την Τρίπολη σαν ομάδα. Διότι είναι από τις σταθερές ομάδες που έπαιζαν μπαλίτσα. Δηλαδή με Αργεντίνους που έρχονται, ξέρει, Λατινοαμερικάνους. Ήταν μια ομάδα, ρε παιδί μου, που ήταν παραδοσιακά στην Αλφα Εθνική με καλή μπάλα. Εντάξει, ναι, μπορεί εντάξει, να είναι η χρονιά, δεν ξέρω. Ναι, με πορείε στο κύπελο. Μπορεί να κόψει ο βαθμός πάντως. Αν παίξει όπως έπαιξε τον Ολυμπιακό, η ποιότητα του Φορτούνη έδωσε. Καλά, ναι, ισχύει. Μπορεί μεγάλη. Να κόψει βαθμό από μεγάλε ομάδε. Μεγάλη νύχτα του Ολυμπιακού. Εκεί που θέλει, δηλαδή. Έτσι ήταν, ναι. Και τώρα σου λένε για τον Παπαδόπουλο ότι. Τι πιάνουν τώρα. Τάφησε. Τάφησε. Δεν νομίζω γιατί νομίζω μετά κάτι είπε στον κόσμο και νομίζω ότι. Ναι. Μετά τα άκουσε πάρα πολλά ο Παπαδόπουλο. Όπω και κάπου είχε δηλώσει παιδιά, ήταν Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, επειδή κάποια στιγμή τσακώθηκε με ένα Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά είναι Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο άλλο του βρίσκει οικογένεια δηλαδή. Ναι, αν ανέβω πάνω. Ναι, δεν είπε κάτι του Παναθηναϊκού, είπε για το συγκεκριμένο φίλο του. Τέλο πάντων. Λαμία. Λαμία. Καρλίτο. Όταν μπει ο Καρλίτο, λέω ένσημα. Ναι. Να ακούγει. Και τελικά το έχει βάλει τα κρίσιμα. Και με Πανετολικό. Τι καλό του Καρλίτο έτσι. Και με Παναθηναϊκό πήγε να το χτυπήσει το Μαρσέγγι και να το 2-1 Λαμία. Όχι, είναι αρκετά και αυτό. Και ανέβει, εντάξει, offside. Αλλά. Φοράει τη φάλα, νομίζω offside ήταν. Όχι, ρε, είναι. Μπράβο, Λαμία φέτος. Δεν τη βλέπουν να κινδυνεύουν σε λίγο. Λίγο ο Τζανετόπουλο, εντάξει, καλή ομάδα. Καλή, σταθερή ομάδα τώρα, Βόκολος. Εμείς τώρα σχολιάζουμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Λέμε το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι, όσο ναι, μπορούμε ναι, να δούμε, ναι, δηλαδή. Μάτς της Λαμίας, μάτς του Πανσεραϊκού. Και έχουμε δει κιόλας αρκετά, δηλαδή. Πολλές φορές δεν έχουμε. Μία πρώτη, μία εντύπωση μικρή. Δεν έχουμε και ζωή, οπότε μπορεί να κάνουμε. Οπότε μπορεί να δούμε, ναι, Πανσεραϊκός και Φυσιά.
Το οποίο ήταν και η ματσάρα, ήταν η ματσάρα της χρονιάς μέχρι στιγμής. Τώρα διάβασα μόνο η ζωή του Μαρτίνες, λέει, το πιο καθυστερημένο. Δεν υπάρχει πιο καθυστερημένος άνθρωπος. Βάρεσε ένα στριμικό στο Βραζίλιο, γιατί... Και δεν ξέρει γιατί είναι όμως μετά ένα. Δεν ξέρω, μπορεί να το κόψει κατά κέφαλο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε ποιον είναι αστική. Πάμε. Ναι, γιατί και ο Μπάντης, τέλος πάντων. Ανοίξε πολλά με το που πάμε. Ατρόμητο. Ατρόμητος. Εντάξει, μια ομάδα φέτος η οποία στα ρόστερ δεν είναι κακή. Κακό ποδός που σκεφτείς στην αρχή, αλλάξε την προπονητή. Πήρε ψυχολογία με το... Πήρε ψυχολογία με τον Παναιτωλικό και πήρε και διπλό στον Άρη. Διπλό στον Άρη. Εντάξει, όταν παίρνονται αυτές τις διαιτητικές αποφάσεις με το VAR, νομίζω δεν είναι αποδεκτικά το τραύμα σου. Εντάξει. Την πηχτή να την πετάξουμε εδώ πέρα. Πάντως, διπλό τον Άρη τον πήρε. Με τον Άρη τον πήρε. Ο Άρης, αφού τώρα πάμε στον Άρη, δεν έχω ξαναδεί πιο αψυχολόγητη ομάδα. Δηλαδή, όποιος παίζει στοίχημα, ο Άρης είναι η μεγάλη ευκαιρία να τον παίζει τα ανάποδα. Δηλαδή, βλέπετε, Άρης Ατρόμητος, πέντε το διπλό. Παίξε το διπλό, παίξε το χειδίο. Πού δεν ξέρω, ο Άρης τα καταφέρνει κάθε χρόνο. Πώς γίνεται κάθε χρόνο αυτή η ομάδα να πάμε να ξεκινήσουμε για να πούμε ότι ο Άρης ρε φίλε είχε μεταγραφάρει ρεσί. Είναι ο κορμός ρε φίλε. Άμα δέσουν ρεσί, χαλάει τον κορμό. Είναι ο κορμός τώρα να δέσουν μέσα σε 5 μήνες. Δεν κρατάει προπονητή ποτέ, λέει στρατηγό Άκης Μάτζιος. Αφού τον έδειξε πρώτη φορά το Μάτζιο και πέρα πήγε να φτιάξει κάτι. Άστο τώρα μην τον αφήσει καθόλου. Δηλαδή τώρα ξεκινάει. Παίζει προκληματικά ο Άρης. Ναι, παίζει μια ομάδα καινούργια. Θα στηρίξουμε λέει το. Παίζει μια ομάδα καινούργια. Αυτή είναι η ομάδα που παίρνει καινούργια. Πόσο μπορεί να δεθεί έτσι ώστε να περάσει τα προκληματικά να πει. Έχει την ομάδα, δεν πα καλά. Κράτη ένα κορμό. Πόσο Άρης είναι ο Άρης, απέκλεισε την δυναμό Κιέβου μέχρι να ζημιώσει την απέκλεισε. Και καταφέρει να φάει γκολ στο 90, καταφέρει να χάσει τα πάντα. Να χάσει τα πέναλτι. Καλά, όταν πήγε τα πέναλτι ήταν γραφτό. Κανένα Αριανό δεν περίμενε. Δεν το πέσει ποτέ κανένα. Τέλο πάντων, μην γυρνάμε πίσω, απογοήτευση του Άρη. Α κοιτάξει να βγει εξάδα και δεν το λέω ειρωνικά. Δεν νομίζω ότι εξάδα είναι δύσκολο. Γιατί θα πάμε τώρα εκπού. Πάμε στον Όφη. Καλό ο Νταμπράουσκα. Έκανε μια κοιλιά Όφη τώρα. Ναι, αλλά διοίκηση και κόσμο τον στηρίζει. Βλέπει δηλαδή, πα γιατί κουλέ γεμάτο. Κέρδισε καλά Άρη, προφανώς. Κέρδισε ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πέρασε. Ο Ολυμπιακός πέρασε. Δύσκολα, αλλά πέρασε. Εγώ, με Παναθηναϊκό νομίζω. Είναι δύο πέρασε. Νομίζω έπαιξε. Ο Όφη είναι, ο Όφη αυτή τη στιγμή είναι κάτι σαν τη Νιουκάστλ στην Αγγλία. Καλός Όφη, θα ανεβεί, θα παλέψει για εξάδα. Μακάρι να παλέψει και την Ευρώπη. Δύσκολο, πέντε βγαίνε, πάλι φέτος. Έξι, νομίζω, δεν το ξέρω. Πόσα στήρια έχει. Θα παλέψει. Μακάρι, δεν ξέρω. Όφη, μακάρι. Είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τον Άρη. Ναι, καλύτερο από τόσο. Παιδιά, δεν είχα δει βαθμολογία να σου πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, είναι πιο ψηλά ο Άρης από τον Όφη. Τρεις βαθμούς βέβαια. Και η Λαμία έκτη. Είπαμε, ευχάριστη έκπληξη η Λαμία. Μπράβο, 11-17. Πολύ καλή η Λαμία. Πάμε τώρα. ΠΑΟΚ. Άλλη μία ψυχολόγητο μάνα. Τέρμα. Άλλη μία ψυχολόγητο μάνα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δεις πολλά. Δύο μάτς μπορείς να δεις. Βάζεις το μάτς να δεις τον Παναθηναϊκό. Όχι με την ΑΕΚ. Βάζεις το μάτς με την ΑΕΚ. Και βάζεις να δεις το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, λες. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Είδα θα σου κάνει φάση. Δύο διαφορετικές ομάδες. Και δεις την Άιντραχτ, δεν κρατείς την Άμπερντιν. Είναι αυτή η ομάδα, παιδί μου, διαφορετική προσέγγιση παιχνιδιού του ένα. Αρχικά παίζει να έχει την καλύτερη επίθεση δηλαδή, σε θέμα. Πώς έχουν δέσει από τη δική μπροστά. Σε θέμα γκολ να σου πω ποιος έχει την καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Την έχει ο Παναθηναϊκός με 32. Έχει βάλει 32 γκολ ο Παναθηναϊκός. Και έχει 28 ο Ολυμπιακός. Ναι, έχει βάλει 32 με το 0-3 πήρε μέσα στο. Μέσα στο Καραϊσκάκι. Έχαμε 4. Ναι, βέβαια. Και, στο, και στην άμυνα του Ολυμπιακού νομίζω είναι 3-4. Ναι, δεν έχει δεκτός μετράνε. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει φάει 9 γκολ. Έχει φάει 4 από το τέτοιο, ναι. Κανένα τον Όφη, 3 από τον Παναθηναϊκό, 4 και 3, 7. 1 από τον Άρη, 8. 1 από την ΑΕΚ, 9. Αυτό, ναι. Μετράμε. Δεν σε νιώθω. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ είπαμε τι είναι. Ωραίο. Κοίτα, έχει θέμα στην άμυνα. Η αλήθεια είναι. Δέχεται και τον κόλ. Αλλά θα είναι μια ομάδα η οποία, αν σοβαρευτεί με τις μικρές εντός εισαγωγικών, και τη καθαρίσει την Τούμπα και πάρει κάποια διπλά. Η κρίση κάποια διπλά θα διεκδικήσει που θα την πω. Δεν θα πάρει διπλά στην Τούμπα. Λέω και δεν ξέρει, μήπω καθαρίσει. Πάρει και κάποια διπλά. Ο Λίγο πήγε την καλή ζημιά. Πήγε την καλή ζημιά. Αλλά... Ήταν πολύ καλή εμφάνιση πάνω του Λίγο. Αλλά
κουρασμένος και όλος ο ΠΑΟΚ, δεν είναι καλός πάντως. Ναι, μπορεί. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Αν δεν ξέρω για πρωτάθλημα, πάντως είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ναι. Φέτος ειδικά είναι, πιστεύω, πιο πολύ από πέρυσι. Από πέρυσι, όντως. Νομίζω έχουν 4 διεκδικητές, εντάξει, πρώτοι 3 καλύτερα. Πάμε στην ΑΕΚ. Θα ίδια και η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, έχει δείξει. Όλες οι ομάδες φέτος. Δεν υπάρχει σταθερότητα σε καμία. Είχε το Λιβάη, έμεινε καιρό έξω. Ο Λιβάη, ο οποίος ξανατραυματίστηκε με μυϊκό τραυματισμό αυτή τη φορά. Νομίζω μυϊκός, δεν ξέρω τι ήταν. Ξαναγύρισε πάλι. Η ΑΕΚ έχασε βαθμούς από Πανσεραϊκό και Κυφυσιά. Ναι, από Ολυμπιακό με το Χ. Εντάξει, τώρα δεν. Τον ΠΑΟΚ τον πήρε. Παναθηναϊκό κέρδισε. Την πρώτη λεωφόρο. Την πρώτη λεωφόρο. Ένα-δύο. Ωραία. Εντάξει, τώρα με τον Ολυμπιακό δεν θεωρεί σε πέλη αυτό. Εντάξει, είναι ντέρμπι. Για Σοφιά. Ωραίο παιχνίδι ήταν και οι δύο μάτς καλά παίξαν. Μπορείτε, πάλι μπορούμε να δούμε Nike του διπλό μέσα στην Brighton και αν έρθει το που έχασε εδώ από τη Μαρσέγγα. Έτσι είναι και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες είναι έτσι, όπως θα πετύχει στη μέρα της. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ έχει χάσει την Κρήτη. Γιατί αυτά συμβαίνει. Στον Όφη. Η ΑΕΚ νομίζω έχει ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Έχει ήττα. Μπορεί να είναι από τον Όφη. Είναι από τον Όφη 2-0. Είναι από τον Όφη, είναι από τον Όφη, ναι. Είναι από τον Όφη 2-0. Αλλά για να. Κοίτα. Ναι, ρε, σίγουρο. Γιούχτος, σίγουρο. Λέει τέτοιο, πάνε για. 2-0. Είμαι σίγουρο. Ναι, είναι ήχη ήττα. Είμαι σίγουρο ότι είναι 2-0 από τον Όφη. Εντάξει, είναι μια ομάδα που δεμένει και από πέρυσι και προ την Ελλάδα. Είναι ένα μικρή φυσιά, είναι. Είναι καλέ. Σε άλλο βίντεο θα αναλύσουμε και τα ευρωπαϊκά των ομάδων. Ναι, 2-0 από τον Όφη. Υπάρχουν. 2-0 από τον Όφη. 2-1 κέρδο στον Αντρόμητο. Γκολ στο 90, ο Ατρόμητος στο 92-95 η ΑΕΚ. Κέρδισε ένα 2 με στον Παναθηναϊκό. Ένα με τον Ολυμπιακό και 2-3 πρώτη αγωνιστική, πολλές κόκκινες η ΑΕΚ. Τι έγινε. Πώς έγινε, με τον Βόλο ήταν η πρώτη αγωνιστική. Ναι. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Ή η πιο ψυχολόγητη ομάδα. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, εντάξει, είναι καλύτερο σχετικά από πέρσι. Πάλι έχει θέμα στην άμυνα. Τραυματίστηκε και ο Πορόζο και ο Φρέιρε. Και τώρα αναγκαστικά θα παίξει ο Ρέτσος με τον Ντόι. Είναι η χαρά του γκολ-γκολ. Είναι η χαρά του γκολ-γκολ. Δεν ξέρω αν την και τι έπρεπε να παίξει τον Ολυμπιακό γκολ-γκολ πλέον. Είναι μια αλήθεια. Στην Ευρώπη. Πιστεύω θα πάρει τρίτη θέση. Νομίζω ότι είναι καλύτερα. Την Άρτε Πόβρα έπρεπε να. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Τον Μπάτσκα Τόπουλα να βγάλει. Κάνε εδώ να κερδίσουμε να πάμε. Εκεί χάθηκε το. Κέρδισε το West Ham εδώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακό κερδίζει West Ham εδώ. Και μετά μπορεί να χάσει τον Μπάουκ Σκοτόπουλο εδώ. Βαριά ήταν τον Μπάουκ. Βαριά ήταν. Είναι βαριά ήταν λόγω σκόρ του 0-4. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι φέτος το στοιχείο, πρώτη μέχρι δεν υπάρχει. Αν μπει δηλαδή σε όλα τα ντέρμπι, πρώτη μέχρι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Δεύτερος ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό, ισοφαρίζει. Διακόπτεται. Και τώρα να ξέρει, είναι ένα μάτς παγίδα με τον Πανετολικό με την έννοια ότι δεν θα έχει κόσμο. Και αν του βγουν η φάση του Πανετολικού και μπορεί λίγο να κλειστεί λίγο έτσι λίγο, δεν σου λέω πάρε το διπλό. Θα είναι δύσκολο μάτς, δεν μπορείς να πας, παίζουμε τον πρώτο τελευταίο. Δηλαδή, αν θέλει ο Ολυμπιακός να έχει ένα εύκολο και ευχάριστο απόγευμα, πρέπει να προηγηθεί. Έχει γυρίσει μόνο τώρα, κατάλαβες τώρα τι γίνεται ο Ολυμπιακός. Είναι το roster του, ότι είναι, πιστεύω ότι είναι πιο βαθύ roster έχει από τις υπόλοιπες ομάδες. Ισχυρό είναι το θέμα στην άμυνα όμως. Είναι το θέμα στην άμυνα, δεν του βγαίνει κιόλας. Άμα σκεφτείς ότι τραυματίζει το Φρέιρε, εντάξει, είχε μπει καλά, είχε κάνει κανένα δυο λαθάκια, αλλά ήταν σταθερός. Ήταν σταθερός, εντάξει. Τραυματίζεται, μετά μπαίνει ο Πορόσο, κάνει το τάκλιν. Είναι, σου είπα, είναι είτε από τον Μπάουκ τον έκοψε στη μέση, αλλά. Δεν Πορόσο. Εξήγησα. Γιατί κάνει πέναλτι. Γιατί τάκλιν κάνει, δηλαδή. Θύμησε ο Νουάτσι στην δράμα. Δεν πάει να πάρει μπάλα, πάει να του πάρει τα πόδια. Τελείωσε. Ναι, σου λέω, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία αν είναι πέναλτι ή όχι, βλέποντα έναν από τρία αυτά να κάνει. Τι κάνω. Ναι, δηλαδή απελπισμένος ο άνθρωπος σου λέει τι κάνει, το γύρι, τι κάνει. Εντάξει, φάγγε. Ρε Πασχαλάκη, πώς απέναντι ρε φίλε, πες την γεγονία και δεν έχεις μπορέσει τα φάγγε. Είναι και άτυπος. Είναι. Εντάξει, υπάρχει το θέμα της ατυχίας πάντα να ξέρεις μια ομάδα. Όπως και ο Άρης. Πόσες φορές, δηλαδή έχει πες την γεγονία και περνάει μπαλέ. Και ο Πανετολικός που σου είπα, μπορεί να θεωρηθεί άτομος και ο Πανετολικός. Είναι μια φάση με τον Καρέλη, λες, έχει περάσει μπάλα. Χάνει τον Ντουάρτη, δεν τον Όφη, δεν χάνεται. Τα χάνει όμως. Δεν χάνεται. Και από το ευκαιρίες του Καρέλης Μπαρσαρικό. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαία, είναι αστοχία. Βέβαια, εννοείται. Δεν υπάρχει τυχαία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο παράγοντας τύχη. Είναι σημαντικό. Ναι, εντάξει. Είναι σημαντικό. Πάμε στον Παναθηναϊκό, τελευταίο, είναι πρώτος. Μην ρωτήσετε πώς γιατί.
Κοίτα, θέλω να πω σε ένα τρυπάκι να δω να πω τύπος γιατί είναι πρώτος πρωταθλητής. Δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα βάσει και καλά σταθερότητες. Όχι. Έτσι. Διαφωνώ. Θα σου πω. Είναι πιο, έχει πιο βαθύ ρόστερ φέτος. Ποδόσφαιρο δεν με έχει πείσει ακόμα. Εντάξει, φυσικά είναι καλός. Ο Ιωαννίδης, απίστευτος. Κοίτα, εγώ θα διαφωνήσω σε μερικά από αυτά που λες. Ναι, θα το βρούμε. Πες εσύ τη γνώση μου και θα πω εγώ τι κάνω. Λοιπόν, εντάξει, έχει μια σταθερότητα. Έχει χάσει από την ΑΕΚ που έχει μπει με 1-0, λες, όπα ρε, όπα, αρχικώς τώρα θα γίνει εδώ πέρα χαμός. Χάνει εκεί πέρα από την ΑΕΚ. Στα άλλα τα παιχνίδια με τις μικροψηφίες έχει στραβοπατήσει κάπου 2-2 με τον ΠΑΟΚ στο 90 φεύγα. Έσωσε εκεί πέρα μεγάλο βαθμό. Θα μπορούσε να πάρει διπλό εκεί πέρα ο Λουτσέσκου, θα γίνει χαμός. Τώρα το μάτς με τον Ολυμπιακό, συνειδητά δεν θα το σχολιάσω γιατί. Θα μου πείτε τώρα στα σχόλια ότι μπορεί, ότι έχει κάνει το Ολυμπιακό κλπ. Δεν διαφωνώ. Ναι, έχει γίνει. Ήμουν και είμαι πάντα της άποψης ότι οι αγώνες κρίνονται μόνο μέσα στο χορτάρι. Μόνο μέσα στο χορτάρι. Δηλαδή, τι θα πρότεινα εγώ. Ωραία, αν νιώσει ότι ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή ότι ο παίκτης τραυματίστηκε και ο Παναθηναϊκός, ο Χουανκάρο, ο οποίος μετά την δικαστική απόφαση έπαιξε. Ωραία, μάλιστα. Επειδή είναι και δύσκολο να κοινώσει το γήπεδο. Βάρα ένα χρόνο την πορεία βάρα στο Ολυμπιακό, δεν με νοιάζει εκτός των κλειστών θυρών, αλλά παίξει το παιχνίδι της γήπεδο. Σαν να πα. Ναι, έξω σαν γήπεδο. Παίξει μέσα στο γήπεδο. Δεν θα άλλαζε τίποτα. Να σου πω κάτι. Γιατί, τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι αφού διακόπτει και ο αγώνας, καταρχήν αυτός πέταξε. Ρε φίλε είναι βλαμμένο. Μπαίνεις δηλαδή, κάνεις τώρα το 1-1. Πετάς εκεί, γίνεται. Ο οποίος ελπίζει το Χουανκάρ. Εγώ η άποψή μου ότι ο Χουανκάρ θα φύγει νύχτα από Ελλάδα. Έκανε την δουλειά αυτή. Γιατί τόσο καιρό τον πόνο γιατί αυτή δεν μπορούσε να μπει και μόλις βγήκε η δικαστική απόφαση, άγιες προπονήσεις. Δεν είμαστε και αυτό που έχω να τόσο πρόβατα να πιστεύουμε αυτά που λένε. Ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα η οποία είχε πάντα να λέει ότι εμείς τα παιχνίδια στο χορτάρι δεν έχουμε κερδίσει. Ο Χουανκάρ το λέει. Ναι, δηλαδή. Όντω το έχει κερδίσει αυτό. Δηλαδή είναι η ομάδα που έπαιξε στη Ριζούπολη. Ναι. Άμα ρωτήσει, αυτό το παιχνίδι δεν έπρεπε να γίνει στη Ριζούπολη. Υπήρχε μια εκτίμηση για τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίο πλέον δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι αυτό τώρα, εντάξει. Δηλαδή, ο οποίο η δεύτερη πρόβλεψή μου είναι ότι ο Γιωβάνοβιτς θα φύγει νύχτα φέτος. Και όχι τίποτα άλλο. Όπα, λε βόμβε τώρα. Έτσι πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς φέτος. Στην Ευρώπη τα έκανε και λίγο μαντάρα. Τα έκανε πολύ μαντάρα, δεν τα έκανε λίγο. Θα μπορούσε και στα δύο παιχνίδια να έχει πάρει κάτι και έχασε και δύο παιχνίδια. Δεν έχασε από θαύμα στη Χάιφα. Η διαφορά λοιπόν των ελληνικών ομάδων από παλιά και η διαφορά των ελληνικών ομάδων από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες είναι ότι απλά στην Ευρώπη. Έλα νευρογκόπη τώρα εσύ. Κερδίζει. Πώς πάει το μάτι τώρα γιατί τα έχω. Κερδίζει Βιγεράλ 2-0. Κερδίζει Βιγεράλ. Πάει στη Χάιφα 0-0. Ναι, κερδίζει Βιγεράλ. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει πρώτο. Ο Ιωαννίδης. Ναι, περνάει 16 κατευθείαν. Ναι. Πάει στη Χάιφα, πρέπει να φάει 3 μπαλάκια να βγει το όνειρο. Τι καλό είναι και το conference νομίζω το αυτά. Νομίζω ότι καλό είναι και το conference. Απλά ρε παιδί μου, ό,τι κράτα το ηθικό κομμάτι της ομάδας, το οποίο 100 τόσα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε μόνιμα να λέει και εγώ το έλεγα και μπράβο και εγώ στο γήπεδο. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει κατ' εμέ. Και το να λέμε σαν παράδειγμα ότι το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι, και τι σημαίνει αυτό, παιδιά. Εντάξει, το έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί πρέπει να το κάνει και άλλες ομάδες. Παιδιά, φώναζα. Μπάλα στο γήπεδο. Και να τελειώσει και το θέμα. Φώναζα από αρχή ότι είναι ομάδα, είναι βρωμοομάδες οι οποίες με 10 παίκτες οι οποίες το μάτσο. Εύκολα. Τρία. Που λέμε ότι περισσότερη ευρωπαϊκή ιστορία ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά δεν παίζει μπάλα μόνο ευρωπαϊκή ιστορία. Αμφίροπο. Δεν έχουν από κάτι. Περιμένουμε. Όχι, δεν είναι την αρχή του. Στο πρωταθλήματος, εγώ όπως είπα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τα καταφέρει φέτος. Και πιστεύω ότι η μία ομάδα που θα πέσει σίγουρα είναι ο Βόλος και θα πέσει ή Παναθηναϊκός ή Γιάννενα. Αυτή είναι η άποψή μου. Το λέω σήμερα να κρατηθεί. Το λέω δηλαδή και σφίγγει την καρδιά μου το λέω. Εγώ θα κάνω να απόψη. Σε κανένα δύο εβδομάδες θα κάνω την πρόβλεψή μου. Ναι, θα κάνω την καινούργια. Όταν τελειώσει η εθνική 2-2 με τη Γαλλία να πούμε ότι ωραία εμφάνιση. Κάποτε πάτε κάτω από γέμα και κερδίζαμε του Γάλλου για πλάκα. Έχουμε ευκαιρία μας με τον Καζακστάν να πάρουμε την πρόκληση στο Euro να δούμε. Βεβαίως. Κερδίζουμε Καζακστάν και μετά παίζουμε τον αντίπαλο Γεωργία και Αλμία. Δεν θυμάμαι. Α, ωραία, θα μας αποκλείσει η Γεωργία. Συγγέλια. Συγγέλια. Ναι, δεν πήγε και το μυαλό μου, βέβαια. Εντάξει, μπορεί να θυμάσαι έναν πέρα παιχτάκι παίζει για την Νάπολη. Μπορεί να σου έρθει πρώτα στο μυαλό. Δεν πήγε καλά μαζί με τον Σιμάνσκι. Τέλος πάντων, μην πάμε στα ευρωπαϊκά. Η Νάπολη. Δηλαδή, θα πάμε ευρωπαϊκά. Δεν θα πάμε ευρωπαϊκά γιατί ήταν πιο πολύ για Super League. Πόσο βλαμμένη ομάδα είναι η Νάπολη. Παίρνουν πρωτάθλημα. Διώξαν τον προπονητή. Εγώ φεύγω, έχω τσακωθεί με την διοίκηση.
ο πρόεδρος της Νάπολη έφερα τον πολυπόθητο, αυτό που θέλανε. Φανταστείτε παρόμοια εικόνα όταν ο Ιβάν πήρε το πρωτάθλημα στην Τούμπα. Να τα έκανε όλα ρημαδιό. Να μην είχε συνέχεια ο Πάκου, που είχε, εντάξει. Μπορεί να μην πήρε άλλο πρωτάθλημα, αλλά. Έπαιζε νίκη με το τίκ του γύρω στην Νάπολη, ενώ έβαζε ο Σιμέν παρεξηγήθηκε, μετά ήθελε να φύγει και μετά τα γύρισε. Α, όχι, εγώ δεν θέλω. Τι φάνηκε. Η ομάδα Νάπολη. Φαίνεται. Ένα έψιλο μετά. Θα γίνει με Νάπολη. Νάπολη. Εδώ μπορούμε να ρόφουμε. Ευρωπαϊκά την επόμενη φορά. Θα τραβήξουμε πολύ. Η οποία Μπαρτσελόνα πήρε αποζημίωση για τον Γκάβι. Όχι ο Γκάβι, συγγνώμη, ο Πέδρη. Ο Γκάβι. Ο Γκάβι έπαθε. Τσιουάουα. Του Τσιουάουα έπαθε. Ναι, ρε. Ρίξε στον. Τσιουάουα, ρίξε στον. Κρίμα, εντάξει, αυτό. Θα πάμε τώρα. Δεν πάμε τώρα. Τότε να μου λέει. Έχω μια ιδέα για μια καινούργια τέτοια. Το ρηβό σου περιβάλλον. Μια καινούργια ενότητα μπορούμε να ανοίξουμε. Δεν θα την πω γιατί θα μου πείτε παπατζή. Θα την δείτε. Ωραία, γιατί πες ότι δεν κάτι γίνει. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Ένα... Ό,τι γουστάρετε, δεν δίνουμε προγνωστικά, δεν θα δώσουμε. Τι προγνωστικά δώσουμε. Δεν δίνουμε, θα δώσουμε στο Instagram. Στο Instagram. Ήταν έτσι μια. Ρε παιδί μια συζήτηση περί του τι έχουμε δει Super League. Στο... Ωραίο πανό εδώ, κοιτάει. Το πιθάρα από εδώ. Έχετε λαϊβάκι. Τι άλλο να πω. Ένα like, ένα subscribe, ένα καμπανάκι, ένα follow στο Instagram, ένα follow στο Facebook, ένα τέτοιο στο TikTok που να βάζουμε κανένα βιντεάκι, δείτε λίγο, ναι, και στηρίξτε μας, αγαπήστε μας, έλα όλο η πειράσα να πειράσουμε. Έλα, τώρα, μετά πώς θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε, άντε κλείσουμε το βίντεο.